Μετά το χθεσινό χάος που αντικρίσαμε στις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου Λεμεσού, γίναμε σήμερα δέχτες καταγγελιών για παρόμοιο σκηνικό στο Ιατρικό Κέντρο Λινόπετρας. Έτσι, στη μία μετά το μεσημέρι, συνεργείο του ΣΥΓΜΑ μετέβη στο κέντρο και από την πρώτη εικόνα εξήχθη το συμπέρασμα. Στο ίδιο έργο, θεατές. 150 άτομα πριν που μένα, χτες. Μόνο για φάρμακα, με συνταγή είναι έτοιμη και τα ένσημα πάνω. Και τα ένσημα πάνω, γραμμένη κανονικά. Να πληρώσω 83 ευρώ, να τα μόνα πιο αφή. Έχει και τα έχουμε η τρίτη μέρα. Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι. Ναι. Τι ώρα ήρθατε εσείς? Από η ώρα 7.30. Το πρωί. Ναι, περιμένοντας να κάνω εγγραφή, πήρα τον αριθμό 1101. Περιμένω ακόμη τον παθολόγο. Για να εξεταστείς. Για να εξεταστώ. Εμείς ήρθαμε που η ώρα 7.30 και είναι τώρα είναι τώρα. Ως τώρα. Κάνουμε τα φάρμακα μας τώρα. Εγώ ζάλεσα εγώ την ψεραμπέσω κάτω, έχω και το διαβήτη. Πολύ μεγαλύτερη πορεία. Η καθυστέρηση στο κέντρο, σύμφωνα με τους ασθενείς, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη από το γεγονός ότι τόσο αυτοί που κάνουν εγγραφή για εξέταση, όσο και οι άλλοι που περιμένουν για να πάρουν φάρμακα, εξυπηρετούνται από τους ίδιους λειτουργούς. Μια ώρα περίπου υπήρχε ένα συναστισμό εδώ. Πάρα πολύ. Γιατί εμπλέκονται και αυτοί που θα δουν το, που χρειάζονται γιατρού και αυτοί που θα πάρουν τα φάρμακα. Ένα διαχωρισμό θα ήταν καλύτερο. Όταν είναι η μόνο επαναλαμβανόμενη συνταγή, δεν πρέπει να περιμένει στην ουρά που είναι για να πάει σε γιατρό. Έχει 5 ώρε που έκανε. Και περιμένω να πάρω τα φάρμακα του. Που ήρθα το πρωί, δαμε, ήμουν καλά και τώρα που φεύγω δεν είμαι καλά. Οι γιατροί μας έχουν δει πάνω από 60 ασθενείς ο καθένας εκτός. Ήταν στα όρια. Είναι γεγονός ότι όμως και ο κόσμος θέλει να εξυπηρετηθεί. Τουλάχιστον για τις ειδικότητες και τα φάρμακα να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα όταν έχει επαναληπτική συνταγή, να μην περιμένει πολλές ώρες. Μετά τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων, ο Υπουργός Υγείας διευθέτησε επίσκεψη στο νοσοκομείο Λεμεσού, η οποία προγραμματίστηκε για αύριο στις 9.30 το πρωί.